Θα έχει μεγάλη επιτυχία το show και ότι θα πάνε πολύ καλά. Δεν βλέπω τηλεόραση, δεν ξέρω καθόλου το τι γίνεται στην τηλεόραση. Π.χ. δεύτερα, τρίτο επεισόδιο δεν το είδα. Πώς φάνηκε η δήλωση της Ιωάννας Μπέλλα που είπε ότι θα ήθελα για να δει ότι έκανε λάθος να με φωτογραφίσει ο κύριος Κουλός? Δεν ξέρω. Είπε ότι εγώ έκανα λάθος και ότι πρέπει να τη φωτογραφίσω για να πληρώσω το λάθος μου. Όχι. Θα θέλατε κάποια στιγμή να σας φωτογραφίσει και λέει: θα ήθελα πάρα πολύ για να το αποδείξω ότι έκανε λάθος εκείνη τη μέρα. Με τιμά. Αλλά μοντέλα μόδας και μοντέλα είναι άλλη κατηγορία. Τα μοντέλα μόδας, γιατί μιλάμε για μοντέλα μόδας, δεν επιτρέπεται να κάνουν μεγάλες παρεμβάσεις δικές επάνω τους. Είναι απαγορευτικό. Αν τύχει να τη φωτογραφίσω και... Αλλά δεν μπορώ να... Δεν ξέρω. Σε μια μόδα δεν μπορώ να τη φανταστώ. Εγώ. Κάποιος. Άλλος μπορεί. Διάφορους χαρακτηρισμούς νομίζω. Έχω ακούσει, μου έχουν πει ότι ακούγονται διάφορα. Έχουν πει μισογύνης, έχουν πει διάφορα. Τώρα εγώ που φωτογραφίζω 20 χρόνια γυναίκες και δεν ξέρω αν ξέρετε τη δουλειά μου και ξέρετε πώς βγάζω τις γυναίκες, τώρα νομίζω φαίνεται αν είμαι μισογύνης ή όχι. Το αγενής νομίζω το έχεις ακούσει. Τι σημαίνει αγενής, να λες την αλήθεια, να λες τη γνώμη σου. Τώρα αν δεν είμαι έτοιμος να τη δεχτώ, δεν πάω. Πρώτη φορά σε είδαμε να απαντάς σε σχόλια από αυτά που δέχτηκες και στα social media. Ναι, βρε παιδιά, γιατί είναι λεπτό θέμα και να σας πω κάτι. Νομίζω ότι πρόκειται περί παρεξήγησης. Κανείς δεν πίεσε κανέναν. Μιλάμε για ένα μονταρισμένο επεισόδιο που δεν μπορείτε να δείτε πόσες ώρες ήμασταν εκεί και βοηθήσαμε το κορίτσι να τα καταφέρει. Δεν θέλαμε να φύγει. Είναι κοκκινομάλα, είναι κούκλα. Υπήρξαν διάφορα σχόλια ότι το κορίτσι είχε φοβία με το νερό και ότι έπαθε κρίση πανικού. Δεν έπαθε κρίση πανικού. Κρύωσε πάρα πολύ. Ήταν πολλή ώρα να το προσπαθήσει μέσα στο νερό και φοβήθηκε. Δεν υπήρξε καμία κρίση πανικού. Προ Θεού. Εγώ δεν την πίεσα. Εγώ την αγκάλιασα. Και ήθελα να μείνει αυτό το κόκκινο μαλλί, αυτό το τέλεια χείλια, αυτό το κορίτσι. Δεν να απαντήσεις μέσα από τα social. Γιατί πήγε αλλού το πράγμα. Σε πολύ ιατρικό κομμάτι, το οποίο δεν είναι έτσι. Δεν στεναχώρησαν τα σχόλια μετά. Δεν με στεναχώρησαν για εμένα, με στεναχώρησαν για τη Σοφία. Γιατί δεν μπορείς να λες για ένα νέο κορίτσι φρέσκο που προσπαθεί να κάνει μια αρχή στο χώρο ότι έχει πρόβλημα ψυχολογικό, ότι είναι άδικο, είναι μια χαρά το παιδί. Η Ιωάννα Μπέλλα καλός και βγήκε στα ρελά. Έκανε πολύ καλός και πιστεύω ότι θα πάει και πολύ καλά στο παγκόσμιο. Είναι ένα πολύ ωραίο κορίτσι με πολύ ωραία γυναίκα, αλλά εμάς μας περιόριζε στο κομμάτι να μπορέσουμε να την αλλάξουμε, να την τσαλακώσουμε. Δεν γίνεται. Είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Πώς θα την τσαλακώσεις? Είναι δύσκολο. Διότι η Επιτροπή είναι λίγο ξινή. Ξινή είμαστε. Όχι βρε παιδιά, είμαστε ξινοί, αυστηροί είμαστε. Είχε σχολιαστεί το γεγονός ότι αλλάξατε θέση ανάμεσα στα γυρίσματα. Παιδιά, αλλάξαμε θέση για τα φώτα. Είμαι την Ιλιάνα, ας πούμε, για το σχόλιο που είχε κάνει ότι είστε διαφορετικές γενιές. Είμαστε διαφορετικές γενιές. Την περνάω και 10 χρόνια, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι πολύ κομψό ή όπως υπόθηκε, δεν ξέρεις, πώς το νιώσατε. Εγώ το ένιωσα ότι έγινε πραγματικά πάνω στον πυρετό του τρελού, της τρέλας. Παιδιά, πάντως να σας πω, τα λέει από την καρδιά της η Βίκα.